2, 1, πάμε. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο Name the Game Powered by Betson. Το πρώτο επεισόδιο αφορά κατηγορία versus και θα μπω στην αρένα, στο γήπεδο του τένις στην προκειμένη περίπτωση, με τον τριαντάφυλλο να αναμετρηθούμε. Οι αποδόσεις έχουν βγει, ο αγώνας αναμένεται πάρα πολύ σκληρός, η εξέδρα έχει σκάσει με καπνογόνα. Δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσει συνέχεια, παιδιά. Νομίζω θα το πάρει τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλος. 2-0. Σβηστά, δεν θα ιδρώσει. Όχι, καθόλου. Τέλεια. Θέλουμε προβλέψεις για το παιχνίδι. Είστε με τριαντάφυλλο ή κοψιάλι, γρήγορα. Με κοψιάλι. Κοψιάλι. Τάφι μόνο. Κοψιάλις. Κοψιάλις. Το πείτε ιδιαίτερα. Μπράβο στον Αλέξανδρο. Μόνο τάφι μόνο. Τον τάφι, ναι. Αυτό είναι. Κοψιάλι άποψη. Κοψιάλις. Έχουμε το ορφανό του Κονίλο εδώ πέρα, κοίτα τον. Είναι early Κονίλο, είναι early days Κονίλο, δες τον. Κοψιάλι, κοψιάλι. Εσύ? Κοψιάλι. Τέλεια. Κοψιάλι. Κοψιάλι, κοψιάλι. Ξέρω ότι θα είναι ένα ντέρμπι, αλλά πιστεύω ότι θα επικρατήσει ο τριαντάφυλλο. Θα πω τριαντάφυλλο για να κάνουμε τη διαφορά. Τριαντάφυλλο. Ένα καθαρό 2-0 υπέρ του Αλέκου 6-1-6-2. Α, τίποτα. Δεν σημαίνει εμπειρία. Κοψιάλι έχει παίξει και σύρο. Τριαντάφυλλο έχει παίξει ρόδο. Εμεί για τι επιδόσει του στο κόμμα. Δεν λέει κάτι εμπειρία. Δεν σημαίνει εμπειρία. Δεν λέει κάτι εμπειρία. Ξεκάθαρα κοψιάλι. Ξεκάθαρα. Κοψιάλι. Επιτέλου. Κοψιάλι τριαντάφυλλο. Κοψιάλι. Η Σοφία. Θέλουμε να μας δείξεις τι γράφει το πανό σου. Πού είναι η Amigos. Πού είναι, γη 30. Θύρα 30. Θύρα 30, ποιοι είστε εσείς στη θύρα 30. Οι οργανωμένοι οπαδοί, 30 φίλοι. Οργανωμένοι οπαδοί, υπάρχουν και άλλοι εκτός από σένα. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Θα είναι τέτοιο ντέρμπι σαν να βλέπουμε Ολυμπιακό με ΠΑΟΚ. Όχι Ολυμπιακό με Παναθηναϊκό όμως. Όχι. Αλλά από ό,τι έχουμε μάθει τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Τριαντάφυλλος Χατζηνικολάου, μόλις είδε τα βίντεά μας που έπαιζε ο κύριος Κοψιάλης, έτρεμε και ακόμα άφαντος είναι. Εγώ τα τραγουδώ, το σκέλι σας αγαπώ, θα πάμε να πατήσουμε τον Τριαντάφυλλο. Τρέχουμε, τρέχουμε, θα βαλήσουμε και μισό σε λίγο. Πάμε λίγο. Είμαστε. Καλώς ήρθαμε μαζί σου, πάντα ήθελα να κάνω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιες είναι οι πιθανότητες που δίνεις στο μάτς, δηλαδή 60-40, 50-50. Δεν ξέρω, τον έχω δει πέσει πολύ καλά, παίζει από μικρός, είναι πολύ καλός αλήθεια. Έχω να παίξει και 3 χρόνια, αλλά θα παίξει, θα γίνει όλος ο αγώνας. Σημασία έχει τι γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό και είναι πολύ ωραίο άνθρωποι που έχουν δύναμη στα social media όπως ο Κοψιάλη. Και όπως εμείς να προσπαθούμε να φτιάχνουμε πράγματα για τον κόσμο. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Τριαντάφυλλο που ήρθα να παίξουμε ένα πολύ ωραίο αγώνα για το πρώτο επεισόδιο Powered by Betson. Name the game λέγεται. Είναι ένα versus, το οποίο αυτή εδώ πέρα είναι η αρένα μας, και ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μέσα από το πολύ πιεσμένο πρόγραμμά του, από τα live, από την κούρασή του, ήρθα να κάνουμε επεισόδια. Είναι το πρώτο επεισόδιο. Εννοείται, είναι χαρά μας και είπαμε όταν μπορούμε να βοηθάμε. Το έχουμε πει και στο survivor αυτό. Οπότε μπορούμε να κάνουμε πράγματα για φιλανθρωπικό σκοπό. Είμαι έτοιμος να τρέξω και να πάμε παρόλο την κούραση. Να γνωρίζει και ο κόσμος, όταν θα μιλάω δεν θα μιλάς. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι ανάλογα τους πόντους του Ντάφη και ανάλογα τα game θα πηγαίνουν χρήματα από την Betson σε ιδρύματα. Έτσι. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στους δυο μας παίκτες, αλλά κυρίως τον Ντάφη. Και ξεκινάει το match. Ξεκινήσει όσο νουπο. Ο James ούτε ο ίδιος δεν ξέρει τι δουλειά έχει εκεί πέρα, δεν πειράζει, ας τον αφήσουμε. Σερβίς από τον Τάφη, backhand από τον Κοψιάλη, backhand από τον Τάφη. Πάμε λίγο. Ο παλιός χορεύεται, γρήγορο. Ο, και το slice από τον Αλέξανδρο Κοψιάλη. Λοιπόν, backhand από τον Τάφη. Επιστρέφω τον Κοψιάλη, διπλός άσος. Out! Άσος για τον Κοψιάλη, ο Ντάφη χειροκροτάει ποτικά.
Πασάρι Ντάφι. Επιστροφή στο Κοψιάλι. Τι πόντος, κυρίες και κύριοι. Σερβίρι. Ω, να το. Το βγάλε, το βγάλε. Εξαιρετικός πόντος από τον Αλέξανδρο Κοψιάλη. Είναι κλοπή, είναι κλοπή. Σερβίρει ο Αλέξανδρος. Αποκρούει ο Ντάφι. Ξανά ο Αλέξανδρος. Πάμε. Εδώ πέρα ο Αλέξανδρος, από ό,τι βλέπετε, έχει ένα μικρό προβάδισμα. Ενδέχεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα λόγω του παρελθόντος στους ακαδημίες. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι ο Ντάφι το 10ο καλό. Για να δούμε. Ο Τζέιμς δίνει οδηγίες. Το κοινό παραλυρεί. Τι τρομερό πότο βλέπουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε! Με το πόδι έτσι! Με το πόδι έτσι, κυρίες και κύριοι! Διατηρούμε την αντικειμενικότητά μας πάντα! Μπράβο, Ντάφι! Μπράβο! Το κοινό παραλυρεί, γελάει με τα χάλια του Αλέξανδρου. Δεν πειράζει, θα το συνηθίσουνε. Ξανασερβίρει. Ου! Διώξ την, Ντάφι, διώξ την! Πάμε! Δεν υπάρχει αυτό το μάτς! Μπράβο, μπράβο! Πάρ' το από τώρα σπίτι σου, τριαντάφιλε! Κοψιάλη σερβίρει. Τι να σερβίρει, κύριε Σιγύριο, άσχετο. Πάμε πάλι. Ναι. Συμβαίνει και αυτό, δεν πειράζει. Βλέπουμε ο Ντάφι χαρίζει το μάτς. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, κύριε Σιγύρι. Δεν μπορεί ο Αλέξανδρος. Τριαντάφυλλος. Εκπληκτικό backhand. Με αυτό έχει κάνει όνομα στη Ρόδο. Απ' τα καλύτερα μάτς χάντμπολ που έχω δει. Έλα ρε φίλε, τώρα παίξε. Σερβίρει ο Αλέξανδρος. Backhand από τον Ντάφι. Slice από τον Αλέξανδρο. Forehand από τον Ντάφι. Καρφί! Ναι! Έλα ρε, κάνεις ρε! Λοιπόν, σερβίριο τριαντάφυλλος. Ριτέρνα με Κοψιάλη. Πάλι Κοψιάλης. Πόντος ο τριαντάφυλλος, θα έλεγε κανείς τι πιο σύνηθες. Ντάφι σερβίρι. Κοψιάλης, Ντάφι Κοψιάλης. Ναι. Μέχρι τώρα έχουμε τον Τριαντάφυλλο, γνωστό και ως Ναθάλ των Φτωχών, και τον Κοψιάλη, γνωστό και ως Μαριγκλέν. Τι να πει κανείς για αυτό το παιχνίδι, για αυτό το ντέρμπι που μας έχει πάρει την ανάσα. Με κομμέντι ανάσα περιγράφουμε, James Καφετζή δίνει τις οδηγίες στον Τριαντάφυλλο και ο Κοψιάλης ως συνήθως αποτυχάνει παταγωδός να κάνει τα αυτονόητα. Έχουμε πραγματικά ένα ντέρμπι, μια σύγκρουση τιτάνων, μπόλεκ εναντίον λόλεκ θα λέει κανείς. Ο Τριαντάφυλλος ξανασερβίρει, παίζει με τη λία του θα λέει κανείς, χαλαρό σερβίς, έτσι απαλό, κόβει την μπάλα στα δύο, ξεκίνεται σαν εμετός. Και ο Κοψιάλης την ξαναδίνει πίσω. Ντάφι, πάμε. Ο αποστομωτικός πόντος. Αν έχει στίχη διάβαινε, που λένε τη γραφική. Ρε μαλάκα, εγώ
Εμένα βρήκανε. Να διατηρήσουμε και μια αντικειμενικότητα εδώ πέρα στο μας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κατζιντόνικ να με κεράσει γιατί δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Ο Ψιάλης πηγαίνει πιο αργά και από το θάνατο μέχρι τώρα. Περπατάει και αφήνει υγρό από πίσω. Σαν γυμνο άλιαγκα, τα έλεγε κανεί. Περπατάει και αφήνει υγρό από πίσω. Σαν γυμνο άλιαγκα, τα έλεγε κανεί. Περπατάει και αφήνει υγρό από πίσω. Αφήνει υγρό από πίσω. Σαν γυμνο άλιαγκα, τα έλεγε κανεί. Αντικειμενικό πάντα. Δεν μπορούμε άλλο με το χοντρο άλιαγκα που έχουμε μπλέξει. Είμαι σίγουρη ότι ο αγώνας είναι στημένος. Δεν μ' αρέσουν αυτά που κάνει. Είναι στημένα όλα. Είναι στημένα όλα. Τι κάνει εδώ πέρα. Κοίτα, τον βλέπεις τώρα, τον βλέπεις. Τον τριαντάφυλλο ισχύει, κάνει πάρτι. Ναι, ναι. Μπράβο. Ο Ψιάλης, βολέ, ένα βολέ από το τσάφι. Έχασε τη σκέντρια. Λέξτε και άλλη άποψη. Κοψιάζει με το winner. Είναι winner. Είναι winner. Την τύχη μου, τη μαύρη είναι winner. Λοιπόν, το πρώτο επεισόδιο Name the Game Powered by Betson έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ όλους που ήρθαν εδώ πέρα, αλλά και εσάς που το παρακολουθήσατε άστο το σαρδάμ από το σπίτι σας. Συντονιστείτε σύντομα γιατί έρχεται επεισόδιο νούμερο 2. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Ευχαριστώ που ακολουθείτε. Επειδή κάθε προσπάθεια έχει αξία μόνο όταν προσφέρουμε πίσω στην κοινωνία, με αφορμή τον αγώνα τένις που είχαμε τον Τριαντάφυλλο, αποφασίσαμε με την Betson να κάνουμε μια συμβολική δωρεά. Απευθυνθήκαμε λοιπόν στο ίδρυμα Μαρία Κόκορη, το οποίο στεγάζει παιδάκια τα οποία έχουν είτε νοητική στέρηση είτε σύνδρομο Down. Το ποσό ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και έχουμε ετοιμάσει μια επιταγή, την οποία και έχουμε αφήσει μέσα στο γραφείο.